Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Τρίκαλα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Δημήτρης Πεπές. Αφορμή για τη συνέντευξη αποτέλεσαν οι επικείμενες κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται από πλευράς εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 10 Φεβρουαρίου εξαιτίας των περικοπών στα επιδόματα και στο πάγωμα των μισθών που εξήγηλε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός. Δηλώνουμε τη σφοδρή αντίθεσή μας στο επιχειρούμενο χτύπημα και στην αποδόμηση του κοινωνικού κράτους. Θα συμμετάσχουμε δυναμικά στην πανδημοσιοπαλληλική απεργία της 10 Φλεβάρη. Επίσης, έχουμε αποφασίσει μία σειρά κινητοποιήσεων. Η 10 Φλεβάρη αποτελεί την έναρξη ουσιαστικά αυτής της σειράς. 8 Μάρτη έχουμε αποφασίσει με μεγάλη πλειοψηφία ο κλάδος μία νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Και επίσης έχουμε εξουσιοδοτηθεί ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ για απεργιακή κινητοποίηση σε περίπτωση που κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας νομοσχέδιο που θα πλήττει εργασιακά μας δικαιώματα.